κυρίες, κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakriti.gr. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 16χρονος έπειτα από ηλεκτροπληξία στην Θέρισο Ηρακλείου, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του το απόγευμα της Κυριακής. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Ηρακλείου δίνει τη δική του εκδοχή, αναφέροντας ότι πιθανότατα ο άτυχος έφηβος δεν είχε κατεβάσει το γενικό διακόπτη ρεύματος πριν την οποιαδήποτε εργασία. Από σήμερα οι καταναλωτές θα δουν μειωμένες τιμές σε βασικά είδη, σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα εστίασης και στα τιμολόγια της ενέργειας, αφού τίθεται σε ισχύ ο μειωμένος ΦΠΑ. Μπείτε στο neakriti.gr και δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τις μειωμένες τιμές σε τρόφιμα και προϊόντα. Ένα σπάνιο έκθεμα φιλοξενείται στο Ναυτικό Μουσείο Χανίων. Πρόκειται για ένα νηφικό από νήμα γερμανικού αλεξίπτωτου, το οποίο έπλεξε η Ανδριανή Χαλκιαδάκη τον Μάιο του 1941, αψηφώντας τον κίνδυνο της εκτέλεσης και ενώ οι Γερμανοί είχαν επιτάξει το πατρικό της σπίτι. Στο neakriti.gr, μοναδικές φωτογραφίες από το νηφικό της Ρεθεμιώτισσας. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakriti.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakriti.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.